Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα σε 16 σπίτια και συνέλαβε τουλάχιστον 4 άτομα μέσα και γύρω από τις Βρυξέλλες στο πλαίσιο έρευνας για λόμπι από το Κατάρ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η βελγική εφημερίδα Le Soir ανέφερε ότι μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή από το Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα ΠΑΣΟΚ και ο Λουκά Βισεντίνη, Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. Η Εύα Καϊλή τίθεται εκτός ΠΑΣΟΚ μετά από απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη. Η σχετική ανακοίνωση του κόμματος αναφέρει τα εξής. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την έρευνα των βελγικών αρχών για διαφθορά Ευρωπαίων αξιωματούχων, η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή τίθεται εκτός ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής με απόφαση του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Οι επιδρομές προκάλεσαν ένα μεγάλο σκάνδαλο για το Κοινοβούλιο και ειδικότερα την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών που έχει επικριθεί για την ήπια στάση της στο Κατάρ εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας για εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και στόχευαν κυρίως βοηθούς του Κοινοβουλίου, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία του Βελγίου.